Κωνσταντίνα μου, καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ στο Χάνι. Τελείωσε αυτή η υπέροχη βραδιά αφιερωμένη απάνω στην Χάρη Αλεξίου. Τι είναι αυτό που σε έκανε να έχεις μια αφιέρωση για την Αλεξίου? Φέτος ανακοίνωσε ότι ήταν η τελευταία χρονιά που τραγούδησε και πως έπαθε μια μεγάλη ζημιά στη φωνή της και μάλιστα δήλωσε πως πενθεί για αυτό το πράγμα. Όταν το άκουσα στην τηλεόραση συγκινήθηκα τόσο πολύ που σκέφτηκα ότι θα ήθελα να κάνω μια βραδιά αφιερωμένη για αυτήν τη μεγάλη καλλιτέχνηδα που πλέον για μένα θα αποτελεί έναν από τους τριλούς της Ελλάδας. Ήταν όνειρος να τραγουδήσεις για την Χάρη Αλεξίου? Ήταν ένα από τα όνειρά μου. Θεωρώ πως όλοι εμείς οι τραγουδιστές είμαστε πολύ μικροί για να τραγουδήσουμε Χάρη Αλεξίου. Αλλά και όμως, ίσως... Κωνσταντίνα μου, ήσουν τέλεια σήμερα. Πάρα πολύ. Και αν δει τη συναυλία η Χάρη Αλεξίου, θα πει τώρα μένω εγώ απ' έξω, αλλά γεννιέται ένα καινούριο αστέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τέλεια, Κωνσταντίνα μου. Τι άλλο έχεις τραγουδήσει στην πορεία της καριέρας σου? Μία από τις αγαπημένες μου καλλιτέχνητες που είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί της στα ξεκινήματά μου στην Αθήνα ήταν η Τζένι Βάνου. Με την Τζένι Βάνου. Και την πρόλαβα στην τελευταία της δουλειά και είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί της. Αποτέλεσε μεγάλη δασκάλα για μένα και έχω κάνει και συναυλίες και για την Τζένι Βάνου στο παρελθόν στην Αθήνα. Πόσα χρόνια τραγουδάς, Κωνσταντίνα μου? Φέτος κλείνω 20 χρόνια. Καλά, πόσο χρόνο είσαι, Κωνσταντίνα? Είμαι 34 και ξεκίνησα με τον Νίκο Γκαναφούρα στο καφέ Όστρια, άμα θυμόσαστε παλιά. Είναι απίστευτο, δεν σας φαίνεται ηλικία? Να είστε καλά. Πάνω απ' όλα. Κωνσταντίνα μου, ήταν υπέροχη βραδιά. Θα θέλαμε να σας ξανακούσουμε, αλλά φέτος με αυτό το ιό που κυκλοφορεί, πιστεύω ότι θα μείνετε πολύ απ' έξω. Τα μέτρα είναι πάρα πολύ αυστηρά για τον συνωστισμό και είναι κρίμα. Αλλά θα χαρώ πολύ να σε δω στην πορεία ξανά σε μια τέτοια. Θα με δείτε του χρόνου στο Ιπποκράτη πρώτο Θεός και αν ο Δήμος εγκρίνει πάλι κάποια πρότασή μου. Και τώρα θα μπορείτε να με βλέπετε στην Έγκλη κάθε Σάββατο. Α, τραγουδάς κάθε Σάββατο στην Έγκλη? Με Χάρης Αλεξίου πάλι η διαφορά? Τραγουδάω και Χάρης Αλεξίου και Μαρινέλα. Όλο το έντεχνο λαϊκό ρεπερτόριο. Κωνσταντίνα μου, σε εύχομαι καλό πρωί να έχεις. Μπράβο για την ωραία βραδιά που μας χάρισες. Και θα περιμένουμε ξανά να ακούσουμε την ωραία φωνή σου. Ευχαριστώ πολύ και θέλω να ευχηθώ στον κόσμο υγεία και να είμαστε καλά. Να είσαι καλά, κορίτσι.